Minister Tsipras, for your kind words and for welcoming me to Athens today. I've always wanted to come to Greece, and I'm delighted to be able to make this part of my last Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ευγενικά σας λόγια. Είμαι ευτυχής που βρίσκομαι στην Ελλάδα. Γνωρίζουμε όλοι ότι ο κόσμος όλος έχει μια τεράστια οφειλή απέναντι στην Ελλάδα και στον ελληνικό λαό σε ό,τι αφορά την δημοκρατία, την φιλολογία, την φιλοσοφία, την επιστήμη. Όλα αυτά λοιπόν εδράζονται εδώ στην Αθήνα. Αναφέρομαι λοιπόν στις αρχαίες έννοιες του καλός και αγαθός. Όταν κάτι είναι καλό και αγαθό και ωραίο, όχι μόνο ως προς την εξωτερική του εμφάνιση, αλλά και ως προς τον προορισμό του. Νομίζω λοιπόν ότι είναι μια τέλεια περιγραφή σε ό,τι αφορά την φιλία που προσεγγίζει τους δύο λαούς. Άρα λοιπόν η ιδέα είναι αυτή, ότι έχουμε εμπνευστεί από την Ελλάδα και από τους ιδρυτές της Δημοκρατίας και βεβαίως και οι Αμερικανοί κατά τη διάρκεια του πολέμου της ανεξαρτησίας της Ελλάδος ήρθαν εδώ για να βοηθήσουν. Και βεβαίως και κατά την εποχή του Προέδρου Τρούμαν, ο οποίος είχε πει ότι πιστεύω ότι πρέπει να ενισχύσουμε και να βοηθήσουμε τους ελεύθερους λαούς να δρομήσουν την μοίρα τους με τον δικό τους τρόπο. Μέχρι σήμερα λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους απέναντι στην Ελλάδα για την φιλία και την συμμαχία που έχουν προτείνει. Και εγώ προσωπικά εκφράζω αντίστοιχα αισθήματα απέναντι στην ελληνοαμερικανική κοινότητα συγγενών και οι οποίοι πραγματικά με επιτυχία έχουν βιώσει τον αμερικανικό τρόπο ζωής. Αλέξη, λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνάντηση που είχαμε σήμερα και για την, επιτυχή συνάντηση εργασίας. Συζητήσαμε, λοιπόν, πολύ σε ό,τι αφορά την κατάσταση εδώ στην Ελλάδα. Ξέρω ότι έχουν γίνει πολλά. Ήταν ιδιαίτερα μια επώδυνη περίπτωση και περίοδος μάλλον, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους ταξιούχους, τους εργαζομένους και τους νέους. Αυτή λοιπόν η κρίση δεν ήταν μόνο μια τροχοπέδια, αλλά είχε και μια πολύ συγκεκριμένη καταστροφική επίπτωση στην καθημερινή ζωή πολλών ανθρώπων εδώ στην Ελλάδα. Βεβαίως, εντωμεταξύ συζητήσαμε και για την αναγκαιότητα των μεταρρυθμίσεων προκειμένου να μπορέσουν να προσελκυστούν επενδύσεις στην Ελλάδα, προκειμένου να ανατραπεί αυτή η κρίση χρέους στην Ελλάδα. Δηλαδή, η Ελλάδα θα πρέπει να συνεχίσει την δουλειά που έχει ήδη ξεκινήσει για να ξεπεραστεί αυτή η κρίση. Όμως, προκειμένου να γίνουν οι μεταρρυθμίσεις βιώσιμες, η ελληνική οικονομία χρειάζεται και αυτόν τον χώρο προκειμένου να επιστρέψει στην ανάπτυξη και να αρχίσει να δημιουργεί ξανά θέσεις εργασίες. Δεν μπορούμε δηλαδή να εστιάζουμε μόνο στην αυστηρότητα στρατηγική. Είναι εξίσου σημαντικό οι Έλληνες να δουν βελτιώσεις και στην καθημερινή τους ζωή, προκειμένου να μπορούν να φέρουν μέσα τους την ελπίδα ότι θα βελτιωθούν οι ζωές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, και καθώς η Ελλάδα συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει πει ότι βεβαίως η ελάφρυνση του χρέους είναι κρίσιμη και εγώ θα εξακολουθήσω να ενθαρρύνω τους πιστωτές, ούτως ώστε να οθήσουν την Ελλάδα προς μια βιώσιμη ανάκαμψη, διότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσει να επιτύχει η Ελλάδα. Όλοι θέλουμε τον ελληνικό λαό να ζήσει με ευημερία, να μπορέσει να παρέχει καλή ζωή για την οικογένειά του, για τα παιδιά του. Αυτό θα είναι καλό για την Ελλάδα, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και βεβαίως για τον κόσμο ολόκληρο. Πέρα τώρα από τα οικονομικά ζητήματα, συζητήσαμε και τις προκλήσεις σε επίπεδο ασφάλειας που αντιμετωπίζουμε στο επίπεδο της συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Πρέπει λοιπόν εδώ να συγχαρώ την Ελλάδα, γιατί είναι μία εκ των πέντε χωρών του ΝΑΤΟ που δαπανά 2% του ΑΕΠ σε ό,τι αφορά τις θέματα της άμυνας. Παρά το γεγονός των δύσκολων οικονομικών περιόδων που διάγει, αν λοιπόν η Ελλάδα μπορεί να πετύχει και να δεσμευτεί σε αυτόν τον στόχο, τότε θα πρέπει όλοι οι συμμαχοί μας να μπορούν να κάνουν το ίδιο. Επίσης, συζητήσαμε την ανάγκη να συνεχίσουμε τις συνεργασίες σε επίπεδο πληροφόρησης και ψυχικών υπηρεσιών προκειμένου να αποτρέπονται οι τρομοκρατικές επιθέσεις, καθώς επίσης
εσείς και το θέμα των κυρώσεων στο πλαίσιο των συμφωνιών του Μίνσκ. Άρα λοιπόν, θα ήθελα επίσης δημόσια να ευχαριστήσω τον ελληνικό λαό για τον ανθρωπισμό του απέναντι στην κρίση την προσφυγική. Η Ελλάδα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα νησιά, έχει δείξει εξαίρετα δείγματα ανθρωπισμού και πραγματικά επάξια έχει κερδίσει τον θαυμασμό ολόκληρου του κόσμου. Για άλλη μια φορά λοιπόν, η Ελλάδα και οι Έλληνες έχουν κάνει τόσο πολλά παρά το γεγονός ότι υποφέρουν από τα οικονομικά δεινά. Και αυτό πραγματικά μαρτυρά ότι είναι προσιλωμένοι σε ευγενή αισθήματα και σε δικαιοσύνη. Ο Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, έχει διασφαλίσει στέγαση στα παιδιά των προσφύγων, καθώς επίσης και πρόσβαση στην εκπαίδευση. Και αυτό είναι στο πλαίσιο των στόχων των Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να υπάρξει αρρωγή, διότι βεβαίως δεν είναι ελληνικό πρόβλημα, αλλά διεθνές πρόβλημα. Θα ήθελα λοιπόν να επιβεβαιώσω την στήριξή μου και την υποστήριξή μου στο ότι θα βοηθήσουμε με τον όποιο τρόπο μπορούμε, καθώς επίσης και την στήριξή μας απέναντι στην συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας για να υπάρξει μια διαχείριση στο πλαίσιο του ανθρωπισμού αλλά και ευταξίας στο προσφυγικό αυτό πρόβλημα. Βεβαίως θα ήθελα να πω ότι αυτά που έχουν γίνει μέχρι στιγμής στο κομμάτι αυτό είναι πολύ θετικά, όμως βεβαίως θέλουμε να ενισχύσουμε και να ενθαρρύνουμε τα διαφερόμενα μέρη σε ό,τι αφορά το Κυπριακό να συνεχίσουν τις συνομιλίες τους για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση η οποία θα σέβεται το διεθνές δίκαιο και θα δημιουργήσει νέες οικονομικές ευκαιρίες για όλο τον πληθυσμό στο νησί της Κύπρου. Και αυτό θα είναι ένα ισχυρό παράδειγμα για όλο τον κόσμο του τι μπορεί δηλαδή να επιτύχει η διπλωματία και ο συμβιβασμός. Για άλλη μια φορά, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία, για την υποδοχή σας σε μια περίοδο που ο ελληνικός λαός έχει υποφέρει τόσο και εξακολουθεί να υπάρχει δύσκολος δρόμος μπροστά του. Παρά τις δυσκολίες όμως, η Ελλάδα παραμένει ένας αξιόπιστος σύμμαχος. Έχει δείξει ανθρωπιά στον συνάνθρωπό της και αυτό αποτελεί ένα παράδειγμα του χαρακτήρα του ελληνικού λαού. Θα ήθελα να πω βεβαίως ότι και αύριο θα πω περισσότερα και θα απευθυνθώ περαιτέρω στον ελληνικό λαό στην αυριανή μου ομιλία. Να υπογραμμίσω όμως ότι η Ελλάδα είναι μεταξύ των πλέον σπουδαίων φίλων